Γιάννης Βαρουφάκης, αποκλειστικά στα κατάσταση. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, Μαρία, είναι και για μας μια μεγάλη στιγμή. Μεγάλη στιγμή, μεγάλη πραγματικά. Στιγμή, από τις λίγες συνεντεύξεις που δίνει στην Ελλάδα, γιατί το βλέπουμε μόνο στο εξωτερικό. Πολλοί τον κυνηγάνε, πάρα πολύ όλοι. Ναι. Αλλά... Λίγο πριν φύγει για το Eurogroup, ήρθε, πέρασε από εδώ, δηλαδή λίγο πριν την Τετάρτη βρεθεί στο εξωτερικό. Μας έκανε τη χαρά να εμφανιστεί ένας άνθρωπος που όλοι μιλάνε για αυτόν, έτσι. Όλοι. Κυρίες και κύριοι, σήκω Μαρία. Πώς να κάτσε. Κυρίες και κύριοι, ο κύριος, πες Μαρία. Γιάννης Βαρουφάκης. Με έναν. Τον ή ένα, μπράβο. Money, money, money. Wow. Σε γουστάρουν όλες μου οι φίλες, να ξέρεις, ε. Όχι, σήμερα. Ναι. Είστε πιο αδύνατος από κοντά, ναι, από ό,τι από την τηλεόραση. Ευχαριστώ. Τι κάνετε, ε? Είμαι πάρα πολύ καλά. Κύριε Βαρουφάκη. Βαρουφάκης. Δεν ξέρω αν έπρεπε να γίνουν μερικές αλλαγές στο όνομα. Δηλαδή, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Βαρουφάκης, Βαρουφάνκη θα προτιμούσα. Βαρουφάκη. Βαρουφάκης, Βαρουφάκ something. Δεν ξέρω. Συγγνώμη για να καταλάβω γιατί είναι και λίγο. Βαρουφάκ is. Ναι, φάκ is. Με φάκ μέσα τέλος πάντων. Με φάκ μέσα. Ναι. Πιστεύετε ότι είναι τυχαίο που το επώνυμό σας έχει φάκ μέσα? Όχι. Πιθανόν να είμαι και προγραμματισμένος για τη δουλειά αυτή. Άμα τη γενέση μου, δεν ξέρω, δεν μπορώ να το πω με βεβαιότητα. Αλλά είναι ένα όνομα που ταιριάζει. Ένας υπουργός οικονομικών πρέπει να. Έχει ένα φάκ μέσα. Να έχει αυτό το φάκ. Εντάξει, παιδιά. Θα μπορούσατε μήπως να λέγεστε, λέω πριν, δεν ξέρω την ιστορία του επιθέτου σας. Παρακαλώ. Μπαρουφάκης. Μπαρουφάκης. Ναι, δηλαδή. Υπενήσεστε κάτι? Όχι, δεν υπενήσουμε κάτι. Απλά λέω, μήπως ξέρετε, πολλές φορές υπάρχουν κάποια επίθετα που επειδή είναι κάπως, ναι, αλλάζουν ένα γράμμα για να μην. Συνήθως θα σας πω. Συνήθως τα επίθετα τα κληρονομούν οι άνθρωποι από κάποια ιδιότητα κάποιου προγόνου. Γι' αυτό. Ο Μπαρουφάκης θα έπρεπε να έχει να κάνει με μπαρούφες. Εσείς όμως δεν έχετε. Ο Βαρουφάκης είναι από το βάρος το ειδικό που έχω ως υπουργός εξωτερικών και ως προσωπικότητα γενικότερα. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Βαρουφάκη. Βαρουφάκη. Κις. Γιατί βάζετε το χέρι στην τσέπη σας? Σας ενοχλεί? Όχι, αλλά γιατί βάζετε το χέρι στην τσέπη σας συνέχεια? Συνέχεια. Κοιτάξτε, είμαι ο μόνος υπουργός οικονομικών που βάζει το χέρι στην τσέπη τη δική του και όχι στη δική σας. Σας πειράζει αυτό? Ναι, τώρα έτσι δεν το έχω σκεφτεί που το λέτε. Μιλάτε λοιπόν. Έχετε δίκιο. Πολλά δεν έχετε σκεφτεί, όπως όλος ο κόσμος. Μαρία, είσαι πολύ πιο όμορφη από κοντά. Wow. Πολύ wow. Σας φλερτάρουν στον δρόμο? Θα αστείευεστε. Τι εννοείτε? Είμαι ο πιο καυτός άντρας. Wow. Βγαίνουν οι 50 αποχρώσεις του γκρι. Ναι. Θα πάτε να δείτε αυτή την ταινία που έχει πολύ. Μα πώς? Είσαστε απόλυτος. Όχι, όχι. Γιατί? Γιατί ένας υπουργός ούτε χρόνο έχει, ούτε ασχολείται με τέτοιου είδους ταινίες. Έχω δει το Nymphomaniac 1 και 2 και ήταν αρκετό. Μα εσείς είσαι... Το Nymphomaniac 1 και 2. Ναι, είναι πολύ πιο προχωρημένο. Και είμαι σίγουρος ότι για να είσαστε προχωρημένος, είδατε πρώτα το 2. Και το είδα από το τέλος. Από το τέλος προς την αρχή. Έτσι διαβάζω και βιβλία. Από το τέλος. Ξεκινάω από το τέλος και αν με ενδιαφέρει, αν μου αρέσει το τέλος, πηγαίνω και στην αρχή. Στο αεροπλάνο τον πήρατε λίγο τον ύπνο, ε? Γύρατε. Όχι, όχι, έχει γίνει μια παρεξήγηση. Πώς, φωτογραφία. Δεν κοιμάμαι ποτέ, αγαπητή Μαρία. Απλά κλείνω τα μάτια μου και κάνω υπολογισμούς. Μετρούσα το χρέος ευρώ προς ευρώ. Τι περιμένετε να γίνει στο Eurogroup τώρα που θα πάτε? Έχουμε εκεί προετοιμαστεί. Ψυχολογικά. Όσο δεν φαντάζεστε. Δηλαδή τι θα γίνει? Θα μπούμε μέσα και θα φωνάξουμε «Wow!» Είναι η νέα μας κραυγή. «Wow!» «Wow!» Δεν μπορεί. Είναι μια κραυγή που τρομάζει τους αντιπάλους? Είναι, ναι. Είναι η νέα μας πολεμική κραυγή. Φωνάζοντας όλοι μαζί «Wow!» δεν μπορεί, θα έχουμε κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Είμαι απόλυτα βέβαιος. Ωραία, πάτε. Γιατί είμαστε οργανωμένοι. Πάτε με επιχειρήματα δηλαδή. Αλίμονο. Με τον Dijsselbloem. Ναι. Σε αυτή την περιβόητη σκηνή που εικόνεστε, έγιναν δεκάδες συζητήσεις, επισυζητήσεις. Τι του είπατε? Ναι, εκεί που εκεί κάτι ψιθυρίζει, σας λέει, του λέτε. Ναι, γράφτηκαν πολλά γι' αυτό. Αυτό είναι κάτι που θα μου επιτρέψετε να μην το αποκαλύψω. Για το λιτό βίο, τι έχετε να μας πείτε? Ναι.
πρέπει να ζήσετε λιτά. Εσείς, όχι εγώ. Εγώ έχω τις καταθέσεις μου, έχω το σπίτι αυτό μου, έχω βλέπω. Τα σπιτάκια μου στο εξωτερικό, τα εξοχικά μου. Τα έχετε. Εμείς γιατί να στερηθούμε. Είμαστε το ίδιο. Δεν είμαστε. Δεν είμαστε, αυτό είναι αλήθεια. Το ντύσιμό σας, λένε όλοι για το ντύσιμό σας. Πάλι αυτό το περιβόητο το χρώμα που πάει στο σκούρο. Κοιτάξτε, να σας πω για να τελειώνουμε με αυτό το θέμα. Δεν αποσκοπώ πουθενά. Κατηγορήθηκα για το πάλτο. Κρύωνα, τι έπρεπε να βάλω. Σωστό. Το καλοκαίρι που ετοιμάζω το Greek Lover Look, που θα είμαι με βερμουδίτσες, με ομπρελίτσες, με σαγιονάρα, με φανελάκια. Τι θα γίνει τότε. Υπάρχει περίπτωση να πάτε σε Eurogroup με σαγιονάρα. Αν είναι καλοκαίρι, πώς θα πάω. Greek με το ίδιο παλτό. Αυτό το πένθυμο λίγο του επιταφείου το μοβ. Αυτό που φορώ. Ναι, είναι λίγο το μοβ. Σας παρουσιάζει βήχα. Γιατί το είπατε πένθυμο. Το μοβ είναι λίγο, με, το λίγο με μεγάλη Παρασκευή, ας θυμίσει. Ναι, γιατί έχω, να κάνω, έχω σκοπό να κάνω την κηδεία σε πολύ κόσμο. Κύριε Βαρουφάκη, γιατί, να πούμε κάτι πολύ σοβαρό. Γιατί το όνομά σας το θέλετε με έναν νι. Τι Γιάννης. Γιάννης γράφονταν πάντα με δύο. Δηλαδή, μας βάζετε τώρα σε μια διαδικασία να αλλάξουμε και τη γραφή μας. Αλλάζουν όλα στη χώρα, στην Ελλάδα. Αγαπητέ Γρηγόρη, άλλωστε δεν είναι η μοναδική περίπτωση. Στη Λάρισα γράφεται με ένα ι. Με ένα ι. Ναι, Γιάννης. Σωστό. Σκλή, πλή, μνή, δουρ, πλάρ, μπλάρ, πκι. Πκι. Και το τρισύλλαβο τραγδίστρα. 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 Το έχετε ψάξει πολύ για να το πείτε αυτό για τον. Ένας υπουργός είναι υποχρεωμένος να ξέρει απάκουρου εις άκρον τι γίνεται στη χώρα. Ντοπιολαλιές, οικονομικές καταστάσεις, που υπάρχει πλούτος, που δεν υπάρχει. Είναι όλα υπό έλεγχο. Πιο πολύ θα μου κάνει εντύπωση με εσάς να βάλετε ακόμα ένα νι και να γράφετε με τρία παρά να βγάλετε ένα. Γιάννης. Και πώς θα το λέγαμε, Γιάννης. Θα μπορούσε σε μια άλλη εποχή. Ζούμε την εποχή της λιτότητας. Πρέπει να αφαιρούμε πράγματα, να κόβουμε. Ναι, γιατί εσείς γενικά μας μαθαίνετε στο να βάζετε. Βάζετε το χέρι στη τσέπη, βάζετε παλτό. Στην τσέπη τη δική μου, όχι στη δική σας, παραλαμβάνω. Πάρα πολύ. Βάζετε σακίδιο, όλο βάζετε. Σε αυτό γιατί βγάλατε. Εδώ στον εαυτό μου. Στον εαυτό μου. Στον εαυτό μου. Μάλιστα. Πόσες γλώσσες μιλάτε. Με τη Μοσχαρίσκα μαζί είναι 7. Μιλάω άπτε στα αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, ιταλικά, ισπανικά, ιαπωνικά, ελληνικά. 8 με τη Μοσχαρίσια. If you want, because I don't speak very good English. You speak very good English. Thank you. Yes. Can we try to translation in English? Of course. Yes. Okay. Mr. Varoufakis. Yes. Welcome here in the program. Thank you. Again, good, I found you. No. Καλώς σας βρήκα. For the people we don't understand. For the strangers. What do, so do you again, don't understand? Again. From the start, from the beginning, we start. Yes, yes. From the strangers. Yes. Yes. Okay. Okay. Bird. Τι πουλί. What retweet? Now we go up. Τι πουλί κάνουμε retweet που πάμε πάνω. What bird? Sorry. Tell me now what do you up tweet? Τι δεν καταλαβαίνεις. Λέει. Τι tweet θα ανεβάζατε τώρα σε σχέση με την συζήτησή μας. The one and only tweet. Sorry, I had a message. The phone. Maybe it's from Mr. Schäuble. Excuse me. You have a good phone. Να έχεις ένα καλό και ζεστό βράδυ, γλυκέ Γιάννη. Oh. Follower. Όχι, πρόεδρος. Mr. Tsipras. Ah, Mr. Tell no. us about something, Mr. Tsipras. Tell us about something, Mr. Tsipras. In English, please. In English? Yes. The Prime Minister. Yes. Alexis Tsipras. It's the perfect person to take the lax. The lax. Lax in a tiki, lax in a tiki. The lax of Greece in his hands. Wow! Yes. Wow. 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 Δεν θα πείτε τίποτα. Φοβερό, Mr. Βαρουφάκης. Να σας πω ότι δεν σας είχα δει από κοντά. Μοιάζετε το Μιχάλη από το Σταβέντο. Τι να σου πω, ρε φίλε. Δεν έχω λόγια να σου πω. Είσαι καταπληκτικός. Μπράβο σου, ρε μάγκα. Εγώ, εμένα με συγκίνησες. Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι. Όχι, λέω ότι θα δείτε από τώρα, θα δείτε στο Voice. Δεν κάνετε το ρέμο. Μπράβο σου, αδερφέ. Είσαι πολύ καλός, να ξέρεις. Μας ταξίδεψε με τη φωνή σου. Μπράβο, τι να σου πω. Μελίνα. Μπράβο, βραγόρι μου. Πω, πω. Οι χαμηλές σου, έτσι. Εγώ συγκινήθηκα, τι να σου πω. Μπράβο σου, χίλια μπράβο. Και το voice έχει V μέσα. V
From Varoufakis. Ναι. Wow. Τίποτα δεν είναι τυχαίο τελικά. Μπορείτε να φύγετε. Δεν ξέρω τώρα. Μπορείτε να φύγετε, κύριε Βαρουφάκη. Σας έχουν ετοιμάσει μουσική. Α, ναι. Έχουμε αποχώρηση. Ναι. Τράβα λίγο, Μαρία, γιατί δεν ξέρω. Ελάτε, υπουργέ μου. Ελάτε. Oh.